Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Έχουμε τη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, τον αντιπρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο της εισηγμένης εταιρείας Ιντρακάτ. Κύριε Εξάρχου, καλώς ήλθατε. Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Μετά από χρόνια κρίσης, η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη και έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την οικονομία για τα επόμενα χρόνια και ποια είναι τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν? Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ακούσαμε το διοικητική της Τράπεζας Ελλάδος. Θεωρώ μετά από αυτό είναι δύσκολο κανείς να μην παραδεχθεί ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει προς το καλύτερο. Βεβαίως, εγώ λίγο πιο συντηρητικός θα έλεγα ότι πράγματι έχει επιτευχθεί η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε επιτύχει να πανηγυρίζουμε για πράγματα που στο παρελθόν θεωρούνταν αυτονόητα, όπως την επενδυτική βαθμίδα. Είναι βεβαίως ένα τεράστιο βήμα η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά δεν σημαίνει πολλά πράγματα αν αυτό δεν αντικατοπτρίζει και τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Οφείλω να πω ότι λίγους μήνες πριν είχα πει ότι το να δίνει κανείς χαρακτηριστικά νίκης σε μια διάσωση δεν είναι αναγκαίως το σοφότερο πράγμα. Χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Εγώ τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία δεν είδα ανταπόκριση των ξένων αγορών όπως την περίμενα, τουλάχιστον εγώ, στο χρόνο της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Ακόμα υπάρχει αρκετή επιφυλακτικότητα από ξένους επενδυτές. Πράγματι ενδιαφέρονται και ακούν για τις ελληνικές επενδύσεις, ενδιαφέρονται να συζητήσουν. Δεν είναι εξίσου πρόθυμοι ή τουλάχιστον όσο πρόθυμοι θα περίμενα εγώ να βάλουν χρήματα. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες έχει εντοπίσει ένα θέμα που πιστεύω ότι θα ανατάξει την κατάσταση, που είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Πράγματι αυτό πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι αυτό θα δημιουργήσει τις συνθήκες οικονομίας που επιτρέπουν την ανάπτυξή της, τη βιώσιμη ανάπτυξή της στο μέλλον. Και θεωρώ ότι εφόσον στηριχθεί ένα μοντέλο μεταβολής της παραγωγικότητας, δηλαδή να εξάγουμε, να παράγουμε κάτι που εξάγεται, αυτό πράγματι θα δημιουργήσει τις βάσεις για μια διαρκή βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Εξάρχου, ως επενδυτής συμμετέχετε μέσω της Threevest στη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. Ποια είναι η στρατηγική στόχευση της νέας τράπεζας και τι πιστεύετε ότι θα αποκομίσει η οικονομία από αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, και σε σχέση με αυτά που έλεγα νωρίτερα, αν θέλετε, η δημιουργία του εντός εισαγωγικών πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, δηλαδή μια υγιούς νέας τράπεζας, το αν είναι πέμπτη, έκτη, έβδομη, είναι για μας τελείως αδιάφορο. Σημασία ποια ήταν, να εξυγιανθεί πλήρως τόσο η Παγκρίτη όσο και η Αττική, αλλά όχι απλώς να εξυγιανθεί, αλλά να τεθούν και οι προϋποθέσεις για να μπορεί να έχει μια βιώσιμη σχέση με την ελληνική οικονομία. Το αν θα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη, η τέταρτη μεγαλύτερη ή η όγδοη μεγαλύτερη τράπεζα μας είναι, αν μου επιτρέπετε, αδιάφορο. Σημασία έχει να δημιουργηθεί η βάση και έχει δημιουργηθεί με θαραλέα, μπορώ να πω, βήματα. Η ύπαρξη του Ηρακλή 3 ήταν μια πολύ θαραλέα πράξη προς την κατεύθυνση που έλεγα και προηγουμένως, δηλαδή παρεμβάσεις της κυβέρνησης και του ελληνικού κράτους τέτοιες που όχι μόνο εξυγιαίνουν κάτι, αλλά του δημιουργούν και τις προπαίδες βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό πιστεύω υπάρχει στην νέα τράπεζα που δημιουργήθηκε για τη συγχώνευση της Παγκρίτιας και της Αττικής. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συμβολή τόσο της Τράπεζας Ελλάδος και του Διοικητού, όσο όμως και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Πρωθυπουργού, στη δημιουργία μιας επένδυσης που πραγματικά μπορεί να προκαλέσει ένα ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Και μπορώ να σας πω, το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, ότι τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, το ενδιαφέρον που προκάλεσε σε ξένους επενδυτές η νέα αυτή, αν θέλετε, τράπεζα, μου προκάλεσε έκπληξη. Πιστεύω ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, θα δώσει λύσεις σε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι στιγμής δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει και δεν πρέπει να υπάρξει αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι η νέα τράπεζα είναι εκεί να χρηματοδοτεί κάποιους οι οποίοι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τη χρηματοδότησή τους. Αντιθέτως, είναι απολύτως βέβαιο ότι η ταλαιπωρία που πέρασαν και οι δύο, και η Παγκρίτη και η Αττική στο παρελθόν, με τη δημιουργία κόκκινων δανείων, είναι επαρκής ώστε να δημιουργήσει εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας, ώστε ναι, μεν
η τράπεζα αυτή να είναι φιλική προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο βασικός πελάτης. Αλλά θα χρηματοδοτούνται μόνο αυτοί οι οποίοι είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα δανεία τους. Δεν θα δημιουργήσουμε ξανά τα λάθη του παρελθόντος με πολύ ψηλά NPEs, τα οποία ουσιαστικά καταργούν την ύπαρξη της τράπεζας.